ακόμα. Μια μέρα ιδιαίτερη ελπίδα. Είναι μια αισιοδοξία. Είναι μια σημαντική μέρα για όλους μας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά μπορούμε να είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι. Και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι μετά τη δοκιμασία που διήρθαμε με την πανδημία. Πολύ ωραία. Πάμε. Χαίρομαι που σε βλέπω με ιατρική αμφίεση. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, λοιπόν, υποδέχεται τον Πρωθυπουργό. Και ο καθηγητής, ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας, τον βλέπουμε, λοιπόν, να οδηγεί τον Πρωθυπουργό, να τον συνοδεύει στο εσωτερικό του νοσοκομείου Αττικών και στο χώρο, στην αίθουσα, όπου θα γίνει ο εμβολιασμός του Πρωθυπουργού. Και όπως βλέπουμε βέβαια, ο κύριος Τσιόδρας, ο καθηγητής, είναι με την ιατρική ποδιά σήμερα. Χαιρετάει ο Πρωθυπουργός τις νοσηλεύτριες. Και τώρα, όπως με βάση το πρωτόκολλο, ο Πρωθυπουργός δίνει, αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, εύχεται στις νοσηλεύτριες και το εύχονται βέβαια και αυτές με τη σειρά τους για τις ημέρες αυτές τις εορταστικές. Όπως είπαμε, λοιπόν, θα υπάρξει το πρωτόκολλο, δηλαδή θα συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν τον εμβολιασμό του. Βλέπουμε, λοιπόν, ακριβώς αυτή τη διαδικασία να γίνονται οι ερωτήσεις και να απαντάει ο Πρωθυπουργός για το ιατρικό ιστορικό του. Και τώρα ο κύριος Τσιόδρας συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην αίθουσα όπου θα γίνει ο εμβολιασμός. Ο Πρωθυπουργός, μετά την πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα εμβολιαστεί και αυτός με τη σειρά του, με βάση τον προγραμματισμό που υπάρχει. Θα βλέπουμε να κάθεται, λοιπόν, στην ειδική καρέκλα. Οπότε, σου πείτε τώρα, αυτές είναι οι δόσεις. Γιατί είναι οι πέντε δόσεις. Αυτές είναι πέντε δόσεις. Είναι 1,8 ml. Αυτό είναι φελίδο 1,8. Είναι πέντε δόσεις. 0,3. Άρα τραβάτε 0,3 ml από το πατέρα. Είναι λίγο παραπάνω, κάτι τέτοιο. Είναι ακριβώς 1,8 ή είναι λίγο παραπάνω. 1,8 είναι ο διαμέτρος. Και πώς ξέρετε, τα 3 μέτρα βλέπετε πάνω στη διαγράμμιση της ένας, έτσι είναι. Έχει και ένα σύντομο διάλογο με τις νοσηλεύτριες για πώς ακριβώς είναι η δόση του εμβολίου, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε και να ακούσουμε. Όπου βλέπουμε, λοιπόν, ετοιμάζεται το εμβόλιο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα ουσία του κύριου Τσιόδρα. Υπάρχει μια διαδικασία προετοιμασίας του εμβολίου. Όχι, όχι, πρέπει εκείνη την ώρα να αναρωτήσει. Είναι καλύτερο για λόγους ελέγχου λοιμόξεων και ασφάλειας. Θα ήταν. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Και θα θέλετε να φέρετε κάτω. Να μην έχει καμία ένταση και τάση ομής. Ξεκινάει, λοιπόν, η διαδικασία εμβολιασμού του Πρωθυπουργού από την νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Αττικών.
Έχω ένα μεγάλο χαμόγελο, εγώ δεν φέρετε. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Παντελώς ανώδυνο. Μην το κουνήσετε, κρατήστε το απλά. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο εμβολιασμός. Θα σας πάμε μετά στον ειδικό χώρο που θα επιτηρηθείτε για 15 λεπτά. Είναι παρουσία του καθηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να έρθει και καλή αρχή. Και βέβαια τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον συνοδεύει, να του λέει ότι θα πρέπει να μεταφερθούν τώρα σε έναν χώρο όπου θα παραμείνει για 15 λεπτά με βάση και το πρωτόκολλο. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για την επιστήμη, μια σπουδαία μέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατάφερε και παρέδωσε το εμβόλιο την ίδια μέρα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας πράξη το μήνυμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι σήμερα όλοι οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες χαμογελάμε κάτω από τις μάσκες μας, καθώς ξεκινάει και στην πατρίδα μας το δύσκολο εγχείρημα του μαζικού εμβολιασμού του ελληνικού πληθυσμού με το εμβόλιο κατά του COVID-19. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εμβολιαζόμαστε πρώτοι για να στείλουμε το παράδειγμα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές αλλά και αποτελεσματικό. Μαζί μας θα εμβολιαστούν σήμερα οι πρώτοι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του COVID, τους χρωστάμε τόσα πολλά και πρέπει πάνω απ' όλα αυτοί να είναι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν, όχι μόνο για να δώσουν το παράδειγμα, αλλά για να είναι οι ίδιοι ασφαλείς να μπορούν να επιτελούν το σπουδαίο τους καθήκον. Μέσα στους επόμενους μήνες, ο σκοπός μας είναι να εμβολιάσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Και πιστεύω ότι καθώς ο εμβολιασμός θα προχωρά και καθώς θα διαπιστώνουμε ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές αλλά και αποτελεσματικό, και αυτοί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι σήμερα με καχυποψία μπορεί να αντιμετωπίζουν την προοπτική του εμβολιασμού, θα πείθονται ότι αυτό είναι το σωστό. Το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε οριστικά να τελειώνουμε με την περιπέτεια του COVID. Είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τον έλεγχο των ζώων μας. Να αγκαλιάσουμε και να αγκαλιαστούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Ξαναπάρει μπροστά η οικονομική δραστηριότητα. Όλα αυτά πιστεύω ότι θα γίνουν πράξη μέσα στους πρώτους 6 μήνες του 2021. Και να μπορέσουμε αυτήν την εμβληματική χρονιά που ξεκινάει σε λίγες μέρες για τη χώρα μας, 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, να γράψουμε ξανά νέες σελίδες αισιοδοξίας στην ιστορία του τόπου μας. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και σε όλους. Δώσαμε σε όλους τους βουλευτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να βγουν για καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Να συγκινείτε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Γεια σας. Κύριε Δικητά, ευχαριστώ πολύ.